Καλωσορίζω τον κύριο Κοροβές στην διαδικτυακή τηλεόραση 24 γράμματα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε και ελπίζω να είστε καλά εδώ. Το ελπίζω. Κύριε Κοροβές, με το βιβλίο σας «Ανθρωποφύλατες» γίνατε γνωστός σε όλη την Ευρώπη τότε. Ήσασταν μόλις 26 χρόνων. Αλήθεια, τι θα είχε γίνει ο Περικλής Κοροβέσης αν τότε δεν τον είχε στείλει αρκούδα. Πιθανότατα, εγώ ανήκα σε μια παρέα που από νωρίς διαβάζαμε. Παρακολουθούσαμε θέατρο και μετά εγώ εκείνη την περίοδο, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή του Ροντήρη και είχα παίξει με το Ροντήρη και στο Ηρώδιο και στους Δελφούς. Και είχαμε κάνει ένα θέατρο, μια ομάδα ανθρώπων που και κυριάρχησε ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης στην Αιωνία. Οπότε πιθανότατα θα είχα μείνει στο θέατρο. Γιατί είχα πάθος, το αγαπούσα, είχα ιδέες και θα ήμουν σήμερα ένας άνθρωπος στο θέατρο. Αν βέβαια είναι σωστή διαπίστωση ότι είχατε για το θέατρο. Αυτό κανένας δεν το ξέρει και κανένας δεν θα το μάθει ποτέ. Πάντως, το μοιραίο καθορίζει τη ζωή μας. Διαβάζοντας λίγο για τη ζωή σας, ήρθατε στην Αθήνα, στον Πειραιά, με τους σεισμούς της Κεφαλονιάς. Ένα πάλι φυσικό γεγονός αλλάζει τη ζωή σας. Οι πολιτικές κοινωνίες εκείνης της εποχής σας έδωσαν μια απρόσμενη επιτυχία, ούτε κι εσείς περιμένατε στα 26 σας, από το πρώτο σας κιόλας βιβλίο, να γίνετε γνωστός. Σας περιόρισε καθόλου αυτή η επιτυχία? Θεωρείτε ότι σας σκίασε την επόμενη πορεία σας? Όχι, από ποια άποψη? Ότι το βιβλίο είναι γραμμένο για να καταδείξει το μηχανισμό των βασανιστήριων. Και έμοιαζε κατά κάποιο τρόπο να είμαι εγώ ο γραφέας πολλών ανθρώπων. Δεν ταυτίστηκα ποτέ με αυτό το βιβλίο. Εγώ έκανα τον κόπο να το γράψω. Αλλά στην ουσία είναι μια ιστορία που ταιριάζει σε πολλούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν με επηρέασε, αλλά επειδή μου είχε κολλήσει ότι είμαι ο συγγραφέας του Ανθρωποφυλάκου κλπ. Καταλαβαίνω πολύ καλά το Βάρναλε που έλεγε, εκτός από τους βεβαίως εγώ γράψω και κάτι άλλο. Ναι. Εγώ αυτό καταλάβαινα κάθε τώρα που μελετούσα το έργο σας, δηλαδή τα ερωτικά σας, τα τελευταία, είναι πολύ πιο βαθιά, πολύ πιο ουσιαστικά. Ο κόσμος όμως όλοι σας ξέρει από τους ανθρωποφύλακες. Ναι. Εξού και το δεύτερο μου βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό, παρόλο που είχα δεχτεί πιέσεις και από εκδότες και από συγγραφείς Έλληνες κλπ. Ότι μια παίξε αυτή την επιτυχία, μετά είναι η φιλική και μετά είναι η παρανομία. Τριλογία. Εγώ τον κατέληψα αυτό το βιβλίο για να μπω στις δικές μου αναζητήσεις, που αυτές οι αναζητήσεις είχαν να κάνουν με τη δικιά μου την προσωπική αλήθεια. Υπάρχει. Οπωσδήποτε υπάρχει. Και υπάρχει η βασιλική οδός, καλά όσο αφορά τον εσωτερικό μας κόσμο, που είναι τα όνειρα, όπως λέει ο Φρόιντ, δηλαδή είναι ο βασικός δρόμος για να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Και το δεύτερο είναι η επιθυμία. Ότι η επιθυμία για έρωτα, για ένα επάγγελμα, για μια τέχνη, για οτιδήποτε, η οποία κατά κανόνα είναι λογοκριμένη, αυτή τη φορά από την κοινωνία. Δεν θεωρείται σοβαρό επάγγελμα για μια κοπέλα να είναι μπαλαρίνα, αλλά αν ήταν γιατρός ήταν σοβαρό επάγγελμα. Άρα πιθανότατα μια γιατρίνα να είναι μια καταπιεσμένη χορεύτρια και λόγω κύκλου και επαγγέλματος να μην μπορεί να ασκήσει και αυτό το επάγγελμα. Άρα λοιπόν η προσωπική αλήθεια είναι ο εαυτός σου. Να αισθανθείς αρμονικά ως εσύ, ότι υπάρχεις. Ισορροπία. Ισορροπία. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στη δεκαετία του 60. Μια δεκαετία που δυστυχώς ξαναγυρνάμε και σήμερα με άλλους δρόμους. Πρώτα απ' όλα μια υπόθεση, μια αφελής υπόθεση, σεναρίου. Υποθέτουμε
Να ξεκινήσω από το τέλος, δηλαδή, ότι βρίσκεστε σε ένα καφενείο και πρέπει να πιείτε ένα καφέ με τον εγκληματία τον Τερτιβή, δεν ήταν δικτάτορα, εγκληματίας ήταν, ή με τον δικτάτορα τον Πατακό. Τι θα είχατε να πείτε σήμερα με αυτούς τους ανθρώπους? Μπορώ να καταλάβω την ανθρώπινη φύση και τι δρόμο μπορεί να πάρει. Μπορεί να γίνει από Χριστός μέχρι Χίτλερ, αλλά ούτε με τον Χίτλερ, ούτε με τον Δερδελή, ούτε με τον Παντακό, κουβεντιάζω, ούτε καν για σταυρώνω μες δρόμο. Αν τους δω δηλαδή, θα στρίψω. Δεν θεωρώ ότι ανήκουν στο ανθρώπινο γένος. Θεωρώ είναι στο προ-ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι μια απάντηση και για το αίτημα για αποφυλάκηση στον Τερτιβή, που συζητείτε τις ημέρες μας, τις ημέρες τούτες. Είμαστε μια ομάδα παλιά, ο Γιώργος Αβότης, ο Μακαρίτης, ο Δήμος Μαυρομάτης, ο Χρήστος Τρολιβανιτάκης, που είχαμε πει να αποφυλακιστούν όλοι οι χουντικοί με την προϋπόθεση ότι τα εισόδημα θα γίνουν 18 χρόνια και για τους ποινικούς. Ότι εισόδημα με την έννοια των εισόδημα είναι παροχημένη έννοια. 18 χρόνια είναι ήδη πολλά. Είχαν τιμωρηθεί αρκετά στα 18 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Συγγνώμη. Απλώς σημαίνει ανθρώπινη υπόσταση. Είμαστε άνθρωποι και τους δεχόμαστε χωρίς να συγχωρούμε. Δηλαδή, του δίνουμε ανθρώπινη υπόσταση που ο ίδιος δεν την έδωσε σε κανέναν. Λένε για κάποιους πρώην μεγάλους, προέδρους μεγάλων ΠΑΕ, αθλητικών ΠΑΕ, ότι υπήρξαν βασανιστές στην περίοδο της δικτατορίας. Αλήθεια, ένας άνθρωπος που έχει διωχθεί από το καθεστώς, πώς ένιωθε κάθε φορά που τους επιφημούσαν στα γήπεδα, που τους θαύμασαν, που τους είχαν για πρότυπο ίσως κάποιοι νέοι? Είναι εξακριβωμένη αυτή η πληροφορία. Λένε. Ακόμα και αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καταδικαστεί στην κοινή γνώμη. Το ζούμε και σήμερα όλο ένα και... Υπάρχει ότι στην ουσία οι βασανιστές δεν δικαστήκαν. Ναι. Ήταν ένα σοου, πήρανε κάποιους επικεφαλής, τους δώσανε κάποιους μήνες και χάστηκε. Δηλαδή η κοινωνία αυτή αποδέχτηκε τους βασανιστές, λένε ότι κάποιοι από αυτούς κάνουν, όταν είναι νέοι ακόμα, βέβαια τους διώξαν από το σώμα, αλλά κάνανε μετά καριέρα ως προσωπάρχες σε μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η κοινωνία στην ουσία ουδέποτε εγκατέλειψε το φασισμό. Ουδέποτε τον εγκατέλειψε, απλά ο φασισμός και οι φασίστες είχαν την ευφυΐα να ελίσσονται. Ούτε δηλαδή, και μετά τον εμφύλιο. Και μετά τον εμφύλιο και πράγματα, τέτοια πράγματα ήταν και πολλοί, έχω μαρτυρίες από πολλές επαρχίες κυρίως, που οι πρώην χουντικοί πήγαν κατευθείαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και κάποιοι από αυτούς γεννήκαν και στελέχη και έκαναν και καριέρα. Θα έλεγε κάποιος, ο αγώνας κατά της δικτατορίας του 67 ήταν λίγο πιο εύκολος. Βγάζω κάτι, βάζω κάτι άλλο στη θέση του. Βγάζω τους δικτάτορες, βάζω τη δημοκρατία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν ξέρω τι να βγάλω και δεν ξέρω τι να βάλω τελικά. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε, τι να βγάλουμε από αυτό το κοινωνικό? Είναι μια εποχή πολύ πιο σύνθετη. Τότε ήταν τα πράγματα μανιχαϊστικά. Μαύρο η Χούντα, άσπρο εμείς. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Γιατί έγινε μια επανάσταση των καπιταλιστών και πήρανε πίσω ό,τι είχαν δώσει ύστερα από αγώνες δύο αιώνων. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή την εποχή που το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν είχε κανένα δικαίωμα. Ό,τι λοιπόν δώσανε, στην ουσία τους το άρπαξε, δεν δώσανε τίποτα, τους το άρπαξε το λαϊκό κίνημα παγκοσμίως, αυτό είχε ένα κόστος συνεργασία.
Όταν λοιπόν κυριαρχήσαν οι νεοφιλελεύθερες ιδέες του Φρίντμαν της σχολής Σικάγου και όταν μεγάλα κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Στάτσερ καθιερώνουν αυτό το πράγμα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν την Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί εκεί πέρα δεν είναι ψήφος, ψήφος είναι ανάλογα με το κεφάλαιο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οπότε έχουμε μια νέα παγκόσμια ολιγαρχία. Είναι αυτό το σύστημα της Wall Street 1%, είναι αυτή 1%, εμείς είμαστε 99%. Και αυτό τι σημαίνει, ότι τα μέσα που κυριαρχούν είναι πολύ ποικίλα. Δηλαδή το Hollywood τι ρόλο παίζει, το Serial τι ρόλο παίζει, τα πρωινάδικα τι ρόλο παίζει. Προπαγάνδες, λοιπόν, και προπαγάνδες. Και παράλληλα, δημιουργήσε μια κοινωνία καταναλωτών και ο άλλος νόμιζε επειδή είχε ένα αυτοκίνητο και είχε δυνατότητα να πηγαίνει διακοπές ότι βελτίωσε τη ζωή του, στην ουσία έπασε στην παγίδα για να κοιτάζει τον εαυτό του. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα ελληνικά σπίτια, όχι σε όλα, στην ελληνική πλειοψηφία και στα μαγαζιά, όπου και να πας, ψιλικατζίδικο είναι. Η καφετέρια είναι, η τηλεόραση είναι πάντα ανοιχτή. Βοήθησε να βγάλουμε το ζώο από μέσα μας, δηλαδή το κτίνος από μέσα. Βέβαια, μας. Βέβαια. Δεν ήταν και δύσκολο να το βγάλουμε. Δεν ήταν από την άποψη ότι ο άνθρωπος εξεγείρεται. Είναι λάθος αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος εξεγείρεται από φτώχεια. Στη φτώχεια αποκτηνώνεται. Και μπορεί. Ωραία παρατήρηση. Και μπορεί για το τίποτε να σκοτώσει άνθρωπο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγαινα σε μια εκδήλωση εδώ πέρα κοντά και μου λέει ο ταξιτής, είδες παλικάρι ο Κασιδιάρης. Α, του λέω σταμάτα. Είχα τελειώνει αμέσως, γιατί εγώ είμαι διαφορετική πλευρά από σένα. Είδα σου κάνω 5 ερωτήσεις για να μου απαντήσεις. Και του λέω, χτυπάς τα παιδιά σου. Λέει, πώς θα γίνουν άνθρωποι. Και η γυναίκα σου, αν δεν την χτυπήσει, δεν θα γίνει πουτάνα. Του λέω, σου δώσω ένα εκατοστάρικο. Θα σκοτώσει τον Πακιστανό. Για σένα, λέει, καλό άνθρωπο, ω καλό άνθρωπο, και με ένα πενιντάρι γίνεται. Λοιπόν, όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν σου φταίει ο Κασιδιάρης. Δεν σου φταίει ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης απλά εκφράζει αυτό το πράγμα. Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που πρέπει να αλλάξουμε τι είναι, ακούγεται λίγο χριστιανικό, το κτίνος μέσα μας ή έχουμε άλλους τρόπους, πάλι, αγώνα, κινήματα, υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει ένα όραμα. Υπάρχει. Καταρχήν, πριν γίνει οτιδήποτε, πρέπει να γίνει επανάσταση μέσα σου. Να πεις αυτή η ζωή που κάνω δεν είναι ζωή, είναι μιζερία. Μου χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό το κάτι άλλο μπορεί να είναι δημιουργία, μπορεί να είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, μπορεί να είναι συνδυασμός και τα δύο. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι ουσιαστικά για την κοινωνία, για να επανέλθει η κοινωνία σε εμάς. Προς το παρόν αυτό γίνεται από μικρές ομάδες. Ανταλλαγή προϊόντων, εμπόριο χωρίς μεσάζοντες, αλληλεγγύη, χίλια δύο πράγματα. Αυτά όλα όταν μαζευτούν και συντονιστούν δημιουργούν μια εναλλακτική κοινωνία ή μια πρόταση για μια εναλλακτική κοινωνία. Και αργά ή γρήγορα ο κόσμος το καταλαβαίνει. Γιατί ο κόσμος κυριαρχείται από την υπάρχουσα νοοτροπία. Δεν άκουσα όμως μια ιδεολογία να αναφέρεται. Πιστεύετε σε μια ατομική αλλαγή? Πάψαμε πλέον να ελπίσουμε σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία που θα αλλάξει τον κόσμο τούτο. Μέσω της υπάρχουσας πολιτικής δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να ξανασκεφτούμε την άμεση δημοκρατία με όρους 21ου αιώνα, να δούμε μορφές συλλογικότητας και να ξαναπάρει την ευθύνη της συμμετοχής του ο κόσμος στα κοινά. Και αυτό δεν θα είναι κάποιο μεσιανικό όραμα, αλλά θα είναι βήματα που θα βελτιώνουν τα πράγματα. Δηλαδή, το να έχουμε μια άψογη παιδεία δεν είναι λίγο. Αν έχουμε μια άψογη παιδεία,
σε 20 χρόνια θα έχουμε άλλη ποιότητα πολιτών. Θα μπορούσε να είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν το έκανε. Θα μπορούσε να είχαμε ένα σύστημα υγείας που θα μπορούσε να τραβάει κόσμο από όλη τη Μέση Ανατολή και από τα Βαλκάνια. Αντί να πηγαίνουν τον Λονδίνο, Παρίσι, Στοχόλμη κλπ. Δεν το έχουμε κάνει. Θα μπορούσε να είχαμε αναπτυχθεί τουριστικά, όχι με αυτά τα μεγαθύρια που τα βρίσκει στη Βάρνα, στην Τουρκία, στην Τινησία και παντού, αλλά αναπτύσσοντας το ιδιόρυθμο και το ιδιόμελο που είναι και στην Εκκλησία της Ελλάδας. Δηλαδή, λέω, θα δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Η Πύλος είναι πανέμορφη. Εκεί πέρα, αν τους πεις στο μπαλκόνι, δεν μπορούν να το φτιάξουν γιατί είναι διατηρητέα και πρέπει να παράγει και δεν γίνεται. Και δίπλα ακριβώς κάνανε ένα μεγαθύριο. Το ξενοδοχείο. Και αντί τώρα να κάνουν την επένδυση μέσα στην πόλη και αυτή η πόλη να γίνει μια Βενετία, ας το πούμε έτσι. Αν και η Βενετία είναι τουριστική, δεν είναι το παράδειγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρεις ότι πηγαίνει οικονομικά και το χρήμα πηγαίνει στην κοινωνία. Δεν πάει στην Ελβετία και θα μπορούσε να βρίσκεται έναν τρόπο να αναπτυσσόταν. Αυτό δεν είναι πολιτική όμως. Αυτό είναι πολιτική. Να βρίσκουν έναν τρόπο να αναπτυσσόταν. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι. Αλλά στην ουσία η πολιτική δεν είναι για εμάς τους κοινοστητούς. Η πολιτική είναι. Η πολιτική με μικρογιώτα, μια που έχουμε και πεντεστήριο. Λοιπόν. Είναι μια κάστα ανθρώπων που λειτουργεί για τον εαυτό της και ως διαμεσολαβητές. Είναι η νέα εργολάβη του κεφαλαίου. Αυτός παίρνει τα προνόμια που έχει, γιατί έχει σοφέρ, μισθό, εμφανίζεται στη τηλεόραση, το βλέπει η μάνα του, η γειτονιά. Οπότε, όντας κατά κάποιο τρόπο μεσολαβητής, του κέρδους και της εκλαϊκεύσης τους. Αυτό κάνουν. Δηλαδή, στην ουσία, εκλαϊκεύουν το κέρδος και πείθουν ότι το κέρδος των λίγων είναι προς όφελος των πολλών. Τι είναι βία, κύριε Κορβές, τι κατά τη γνώμη σας είναι βία? Η βία είναι πολλών μορφών. Η βία δεν είναι μόνο η πολεμική, η Αλ-Κάιντα. Η βία είναι και στην καθημερινή ζωή. Ναι. Δηλαδή, το να είσαι άνεργος είναι βία. Το να είσαι άστεγος είναι βία. Το να πεθαίνεις από την πείνα, όπως είναι τα παιδιά στον τρίτο κόσμο και ειδικά στην Αφρική, που πεθαίνει ένα παιδί κάθε δευτερόλεπτο, είναι βία. Το να πεθαίνουν νεαρά κορίτσια από έλλειψη υγιεινής στην πρώτη περίοδο, είναι βία. Και μια σειρά από τα... η μη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Είναι βία. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος χάνει τα δικαιώματά του, αυτό σημαίνει ότι κάποιος του ασκεί μορφή βίας. Εξού και στα βασανιστήρια, σου λέει, δεν είσαι άνθρωπος εσύ, ρε. Είσαι κάθαρμα, είσαι γουρούνι, είσαι καθήκη. Στο σημείο που χάνεις τα δικαιώματά σου, η βία έρχεται. Επιβάλλω την ισχύ μου για να ικανοποιηθεί η θέλησή μου. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό όμως ισχύει περισσότερο για την κρατική βία και όχι για την έλλειψη του νερού. Το κράτος είναι αυτό που μπορεί, παράδειγμα, να επιβάλλει την ισχύ του. Γιατί έτσι θέλει. Στον Προμηθέα του Εσχύλου, το κράτος και βία είναι ένα πρόσωπο. Άρα λοιπόν το κράτος, μια που στηρίζεται πάνω στην καταπίεση των πολλών, η βία είναι το εργαλείο του. Άρα λοιπόν το κράτος από τη φύση του είναι βία. Υπήρξε ποτέ κράτος, ιστορική ερώτηση αυτή, που δεν είχε ανάγκη τη βία? Ήταν στο χρυσό αιώνα του Περικλή. Δεν υπήρχε βία. Και δεν υπήρχε και φυλακή. Δεν υπήρχε φυλακή. Η φυλακή είναι μορφή βίας. Η φυλακή είναι μορφή βίας. Είναι μορφή βίας. Και η φυλακή τελικά είναι σχετικά πρόσφατη επινόηση, όταν μετατρέψαν τα μοναστήρια, βάζαν τους έκκλησους και μετά καταλάβανε, δηλαδή, τον τιμερημένο πρίγκιπα,
πριγκίπισσα από μόνος κλπ. Και μετά επινοήσανε τη φυλακή, η οποία είναι μια μορφή βίας κανονικά, θα έπρεπε να υπήρχαν, πάντα θα υπάρχει εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, δεν είναι λομπρόσο, οφείλεται σε κοινωνικές αιτίες. Οπότε, γιατί λόγω χάρη στη Νορβηγία η εγκληματικότητα είναι σχεδόν μηδέν. Δεν υπάρχει ο λόγος κάποιος να εγκληματίσει. Και όταν ήταν ντοκιμαντέρ από τις φυλακές της Νορβηγίας, είναι σε ξενοδοχείο. Και με πολύ νομίζεις φυλακές. Τρομοκρατία τι είναι, κύριε Κοροπέση? Πώς θα την ορίζατε την έννοια της τρομοκρατίας? Θα την όριζε σαν μια μικρή μειοψηφία που μπορεί να ξεκινάει από μια ομάδα, αλλά μπορεί να φτάνει και μέσα στο κράτος. Το κράτος είναι μειοψηφία στην κοινωνία. Και θεωρεί ότι η βία είναι σημάδι της δύναμης και της εξουσίας. Για μένα τις τρομοκρατικές ομάδες, τις λεγόμενες του ένοπλου αγώνα που γνωρίσαμε, τη RAF, Action Direct κλπ, είναι μια μίμηση του κράτους σε μικρογραφία. Ακρατούν αυτές οι ομάδες? Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι. Όσο και να φαίνεται απλοϊκή εξήγηση, ναι, αποπνέουν τρόμο, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να κρατήσουν, να διοικήσουν. Όχι. Καμία από αυτές τις ένοπλες ομάδες. Είναι κατά κάποιο τρόπο, προέρχονται από φοιτητές, ναι, που παίζουν τις επαναστάσεις. Σωστό ή λάθος, κάνουν αυτό που κάνουν. Ναι, ναι. Αλλά αυτός που καταφέρει να διοικήσει τελικά, είναι μάλλον μια κρατική εξουσία. Αυτή σίγουρα, παλισύνθημα στους τύπους μας, το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης, αλλά δεν είναι πολύ λάθος. Πιστεύετε ότι είναι λάθος κάτι τέτοιο? Ότι το κράτος έχει τα προνόμια της βίας, είναι αναμφισβήτητο. Αλλά να κάνω μια μικρή παρένθεση, όπου πραγματικά υπήρχε ένα αντάρτικο, και να πάρουμε τους τυπομάρους, οι οποίοι είναι ένοπλο κίνημα για δεκαετίες. Είναι σήμερα κυβέρνηση. Γιατί προτείνουμε στον πολιτικό αγώνα. Το ΦΑΡΚ, που είναι το μακροβιότερο αντάρτικο στον κόσμο, κάνει διαπραγματεύσεις στο Όσλο. Δηλαδή ακόμα και τα μεγάλα τα αντάρτικα, τα ουσιαστικά αντάρτικα, όχι μια φοιτητική ομάδα στην πόλη, να βρίσκει κάποιον βιομηχανικό να το σκοτώνει, λέμε, που έλεγχαν ολόκληρες περιοχές. Καταλάβανε ότι αυτό είναι αδιέξοδο και πήγαν να βρουν μια πολιτική λύση, γιατί στην ουσία είναι άλλο να μιλάς εξ ονόματι και όλο να βρεις έναν τρόπο να βάλεις τον κόσμο να μετέχεις αποφάσεις. Η Αλ-Κάιντα, για παράδειγμα, ή η αυτοκρατορία των ΗΠΑ είναι τρομοκράτες? Ποιους από τους δύο θα ορίζατε ως τρομοκράτες? Ο ένας είναι προϋπόθεση του αλλονού. Είναι αδέρφια, λέτε? Είναι αδέρφια, ναι. Είναι ένα ωραίο βιβλίο του Τάρι Χαλή, που έχει τον Μπιν Λάντεν σαν Μπούς και τον Μπούς σαν Μπιν Λάντεν στο εξώφυλλο. Σαν νοοτροπία δεν διαφέρουν. Ε. Το ένα είναι διαφορά, είναι ο άλλος να έχει τεράστιο κράτος, ενώ ο άλλος έχει περιορισμένες δυνάμεις, όσο και αν είναι αρκετά, έχω αρκετά παρακλάδια. Έχει νόημα να μιλάμε σήμερα για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια εποχή που τελικά κυβερνούν εταιρείες και όχι κράτη? Μήπως και η Αμερική η ίδια είναι συμβολική η χρήση της, ή τελικά έχει πατρίδα? Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι είναι οι Ηνωμένες Εταιρείες της Αμερικής. Ηνωμένες Εταιρείες της Αμερικής. Αλλά ένα καλό που υπάρχει στην Αμερική, και αυτό το λέει πολύ ωραίο ο Χάουαρντ Ζιντ και στην ιστορία της Αμερικής και στην αυτοβιογραφία του, και κάτι που εμείς εδώ πέρα το αγνοούμε, έχουν παράδοση στα κινήματα. Έχουν παράδοση στα κινήματα. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική αριστερά, νομίζω ίσως είναι η ισχυρότερη στον κόσμο, και δεν υπάρχει μια πολιτική αριστερά. Γιατί λόγω χάρη, δύο μεγάλες νίκες που πετύχανε με τους μαύρους, δεκαετία του 60. Γεννήκανε πολλά πράγματα και κατορθώσαν και ανατρέψανε
μια σειρά από πράγματα. Μετά η κινητοποίηση για το Βιετνάμ. Δηλαδή ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για τη νίκη των Βιετναμέζων. Δηλαδή το Βιετνάμ, μια μικρή χώρα, νίκησε μια αυτοκρατορία και είναι η μόνη της ήττα, δεν έχει άλλη. Άρα λοιπόν, ας έχουμε εμπιστοσύνη στα κινήματα και της Αμερικής και όλου του κόσμου, που υπάρχουν, είναι ισχυρά και κατορθώνουν και επιφέρουν αλλαγές. Μπορεί να μην επιφέρουν ανατροπές, αλλά φράγματα έχουν σταματήσει, δρόμους έχουν σταματήσει. Κινήματα χωρίς ηγέτη όμως μπορούν να υπάρξουν, χωρίς σύμβολα. Έχουμε τέτοια πράγματα σήμερα. Σίγουρα πάντα υπάρχει μία προσωπικότητα ή πολλές προσωπικότητες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η προσωπικότητα πρέπει να είναι δε και καλά ο αρχηγός. Απλά το εκφράζει. Αλλά πάντοτε υπάρχουν προσωπικότητες. Δηλαδή αυτοί που θα σκεφτούν, θα γράψουν στρατηγική. Και μετά στο σημείο που αποδέχονται η Γενική Συνέλευση, ανήκει πια σε όλους. Το θέμα είναι να μην δημιουργηθεί μια ιεραρχία και ο άλλος γίνει μόνιμος, όπως οι γραμματείς του Κουκουένα που είναι σαν τον Πάπα Εσόβη. Και μπορεί να αλλάζεται. Τι σημαίνει να είσαι αναρχικός σήμερα στην Ελλάδα του 2012? Πιστεύω ότι ακόμα το αναρχικό κίνημα δεν έχει βρει την ορίμασή του. Αλλά υπάρχουν αξιόλογα περιοδικά, όπως το Πανοπτικό που βγαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπως η Βαβυλωνία που βγαίνει εδώ στην Αθήνα και πιθανότατα άλλα που δεν ξέρω, ή και συγγραφείς ή και αρθογράφοι κλπ, που διαμορφώνουν μια άλλη σκέψη πέρα από το στερεότυπο του αρχικού που πετάει, που διαμορφώνει τις αρχές του 20ου αιώνα που έχει τη βόβα και την πετάει. Αλλά είναι άνθρωποι σκεφτόμενοι που ακόμα δεν έχουν κατορθώσει να κάνουν κίνημα. Εντούτοις είναι το μόνο καινούργιο που έχει βγει μετά τη μεταπολίτευση. Το μόνο καινούργιο που έχει βγει και όπου μπορέσαν και διαμορφώσανε μαζικό κίνημα, αυτό που λένε οι αναρχοσυνδικαλιστές, που είναι πολύ σημαντική και στην Ισπανία. Με μια πολύ παλιά ιδεολογία όμως, από το 1900 αυτή τη ρίζα τη, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και ως αναρχισμός είναι, δεν αναφορά σε κάτι δεδομένο, είναι επεξεργασία θέσεων που βασικός του σκοπός είναι ο άνθρωπος, η κοινότητα να αυτοδιοικείται. Είναι της αυτοδιοίκησης, αυτοδιάθεσης κλπ. Κλπ. Να μην έχει, αυτό που λένε, ούτε αφεντικό, ούτε Θεό και θα λέγα εγώ, ούτε ηγέτη. Άσε, αρχηγό δηλαδή, ηγέτες υπάρχουν, να πεις, βίδυτα. Δηλαδή εδώ πέρα... Διαχειριστές, κάποιοι πρέπει να διαχειριστούν. Εδώ πέρα το βλέπουμε. Σε ένα θείασο που είναι εξαιρετική όλη, υπάρχει ένας που κυριαρχεί. Στον μπαλέτο το ίδιο, στη μουσική το ίδιο. Δηλαδή ότι η προσωπικότητα αναδεικνύεται, αλλά η προσωπικότητα δεν σημαίνει ότι θα γίνει και δυνάστης μετά. Απλά θα παίζει το ρόλο του σε ένα σύνολο. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και τριγύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που τελικά δεν έχουν φωνή. Διάβασα κάτι χαριτωμένο έχετε γράψει για τον τραβεστή Ροζαλία. Σας έλεγε, άκουρε Κοροβέση, εσένα μια φορά σε δίρανε και έγινες γνωστός. Εμείς τρώμε κάθε μέρα ξύλο και κανένας δεν μιλάει. Τριγύρω μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, τρώνε ξύλο και δεν μιλάνε. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς? Καταρχήν είναι δουλειά των δημοσιογράφων, αυτό είναι το επάγγελμα των δημοσιογράφων, να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Και δεν δίνει όμως. Μερικοί δίνουν, άλλοι δεν δίνουν, γιατί είναι ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ιδεολογίας, σε διεθνές επίπεδο δεν είναι ούτε όργανο
σε εργοδοσίες, ούτε διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα, ούτε εκφράζει. Είναι προπαγανδιστής κάποιου κόμματος. Είναι εκφραστής αυτό που λέμε της κοινής γνώμης. Ναι, αυτό θα έλεγε ένα σχολικό εγχειρίδιο. Στην Ελλάδα του σήμερα όμως ο δημοσιογράφος δεν δίνει φωνή σε έναν καταπιεσμένο συμπολίτη μας. Το αντίθετο. Με το μέρος του βασανιστών είναι και πάλι. Έχουν γίνει στην εφημερίδα των συντακτών που δουλεύω, έχουν γίνει ρεπορτάζ για τους πρεζάκηδες, για τους μετανάστες, συμφωνώ για τους βασανιστέντες και λοιπά. Δεν είναι σωστά. Λάθος η έκφρασή μου, δεν υπάρχει. Αλλά καταλαβαίνετε, η τηλεόραση δεν τηλεόραση. Το παρουσιάζει καθόλου, οι εφημερίδες το 90% δεν το παρουσιάζουν καθόλου. Τελικά υπάρχει κόσμος που δεν έχει φωνή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Γιατί θέλουν τα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας προπαγανδίζουν το από πάνω. Mm. Γιατί είναι τυχαίο ότι όλα τα σύριαλ είναι μικροαστικά μεσοαστικά σπίτια αντί σαν νοσοκομείο σε ένα σύριαλ. Δεν σε Ελλάδα είναι αυτή, αν πας στον Ευαγγελισμό δεν έχει καμία σχέση. Σε αντίθεση τώρα με το κινηματογράφο του πριν το 67, έγινε συνοικία το όνειρο. Πήγαν και το γυρίσανε στις φτωχογειτονιές. Όπου υπάρχουν δημιουργοί και πρέπει να κάνουν κάτι, είχαν γίνει πράγματα. Δηλαδή ακόμα και στις φθηνές ελληνικές ταινίες δείχνει ταβέρνα, δείχνει εκείνο, δείχνει το άλλο. Δεν με είπαν το καλύτερο παράδειγμα που είναι ο ελληνικός σηματογράφος να δείχνει προβλήματα, αλλά μερικοί το κάνανε. Δηλαδή, με την οπτική τους γωνία πλησίασαν και μίλησαν για έναν κόσμο, έστω και για εμπορική επιτυχία. Το κίνητρο ήταν μάλλον εμπορικό. Ήταν εμπορικό, αλλά υπήρχε μια κίνηση. Ήταν μια ταβέρνα που λέτε και τη δεξιά. Ο Τάλας, που έκανε το Ξυπόλυτο Τάγμα, το οποίο έγινε και σε μια εποχή σχετικά νωρίς. Τα τελευταία 10 χρόνια τι έχουμε δει από αυτά τα πράγματα. Έχουμε δει λίγα πράγματα. Ναι. Έχουμε δει λίγα πράγματα. Αλλά κι αν είναι κάτι, λόγω χάρη είδα εγώ τώρα την πρώτη ταινία του Ζώη, το Κάζος Μπέλι. Για μένα αυτός ο άνθρωπος θα γίνει κάτι. Από την πρώτη γραφή φαίνεται. Ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει κανονικά, θα έπρεπε να μαθευτεί. Αντίθετα τώρα, οποιοσδήποτε σαν χλαμάρας που είχε τρεις νοημίες στο εσπρέσο και σε κανένα πνάδικο, μπορεί να γίνει αστέρευτος. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η κοινωνία έχει μια τάση να προωθεί το ασήμαντο, γιατί το ασήμαντο είναι σύμμαχος της κρατικής βίας. Το ασήμαντο είναι σύμμαχο της κρατικής βίας. Βέβαια. Μου εξηγείτε λίγο αυτό. Δηλαδή, ο ασήμαντος άνθρωπος, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στα χέρια του, προσαρμόζεται σε ένα κέντρο εξουσίας. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό στο στρατό, που αν μπεις στην ιεραρχία, έχεις ένα αστέρι, δύο αστέρια, τρία αστέρια. Οπότε, σε σχέση με τα αστέρια, αποκτάς δύναμη και όχι με την προσωπικότητά σου. Δεν είναι όπως οι ποδοσφαιριστές που διακρίνονται. Αν βάλεις τώρα ολόκληρη πλάκα εδώ πέρα, είσαι ο ασήμαντος αλληλεγγύης. Πάει τέρμα. Τι ίδιο και στην Εκκλησία. Ωραία αυτή η εικόνα μου. Γυρνάμε πάλι στο κίνημα της πλατείας. Θέλω δύο λόγια να μου πείτε και γι' αυτό. Φάνηκε να υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας. Σας άκουγα να μιλάτε ότι δεν ήταν μια τυχαία εκδήλωση, έχει τις ρίζες της στην αντίδραση για τον Οτσαλάν, στις διαδηλώσεις τότε για τον Οτσαλάν, στις διαδηλώσεις υπέρ της Σερβίας και το τρίτο κύμα... Πολλά ξέρετε, πολλά ξέρετε. Και το τρίτο κύμα ίσως ήταν η αγανακτισμένη στην πλατεία. Τι γίνεται τελικά με όλο αυτό το κύμα, αγανακτισμένη ίσως τους μειώνει λιγάκι. Στην Ελλάδα είχαμε δύο εκδηλώσεις άμεσης δημοκρατίας που απαρθήκαν από τις συνελεύσεις. Η μία ήταν το Πολυτεχνείο και η άλλη ήταν η Πλατεία Συντάγματος.
Τώρα, το κίνημα με τον Αυσαλιά και τους Βομβαρδισμούς ήταν πρωτοβουλίες καλλιτεχνών. Σηκώσανε κόσμο, ήρθε κόσμος κλπ. Αλλά δεν ξεκίνησε από τα κάτω, ξεκίνησε από πάνω. Από πάνω. Και μερικά ονόματα ήταν τα ανταχτά, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα κινήματα έχουν το ενδιαφέρον ότι εκφράζουν με ένα άμεσο τρόπο τα προβλήματα, έχουν το μέγα μειονέκτημα της συνέχειας. Έχουν το μέγα μειονέκτημα της συνέχειας, γιατί οι ίδιοι, οι πρωτοστατούντες, αρνούνται να κάνουν τα στοιχειώδη όργανα που τους χρειάζονται, γιατί είναι εναντίον της οργάνωσης. Αλλά η αναρχία είναι ύψιστος βαθμός οργάνωσης. Δηλαδή αυτά που είχαν κάνει στην Ισπανία δεν γίνονται στον αέρα. Δηλαδή η αναρχία είναι εξαιρετικά οργανωμένο κίνημα και η διαφορά είναι ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται πάνω, παίρνονται κάτω. Δεν διακρίνεται ότι υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή μια ομάδα που θα βγει στην πλατεία με τους αγανακτισμένους ή υπέρ του Ατσαλάν τελικά δεν έχει μια συνοχή. Δεν υπάρχει μια ιδεολογία, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Κάπου δεν πρέπει να ενώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ένα άλλο σημαντικό κίνημα ίσως είναι και η non-global, η κατά της παγκοσμιοποίησης, που και αυτή και πάλι είναι ένας ατάκτος ερημένα. Όλοι μαζί, από τον αριστεριστή μέχρι τον άκρο δεξιό, είναι κατά της παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορούν να προχωρήσουν εκ των πραγμάτων αυτοί μαζί. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, γιατί έχουμε διαμορφωθεί όλοι σαν άτομα και όχι ως μέλη κοινωνίας. Δηλαδή όταν σου λέει να είσαι πρώτος μαθητής, πρώτος αθλητής, πρώτο κοινό, πρώτο τ' άλλο, στην ουσία σε βάζει να είσαι αριστούχος, γιατί λέω χάρη στη Σουηδία, έχει α, β, γ, δεν έχει βαθμός. Δείχνει σε αυτό που ήταν καλός, αλλά δεν βάζει διαφάτμιση. Λοιπόν, όταν έχουμε μάθει ανταγωνισμό από την αρχή, ο ανταγωνισμός αυτός γίνεται ένας εγωκεντρισμός. Ο εγωκεντρισμός, αντί να γίνει συνεργασία, γίνεται ανταγωνισμός και αυτό μεταφέρεται και στην ομάδα. Δηλαδή, η δικιά μου τροσκευστική ομάδα είναι καλύτερη από τη δική σου δημαγωγική ομάδα και το σκηνοθέτη, η ανερχική ομάδα είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί εμείς είμαστε προϊόντα της γραφοκρατίας. Αντί λοιπόν να δούμε το πρόβλημα συγκεκριμένα ποιο είναι και τι να κάνουμε, γιατί άμα πιάσει φωτιά το σπίτι, δεν σε ενδιαφέρει αν αυτός που θα ρίξει τον κουβά το νερό είναι μαγικός ή οτιδήποτε άλλο, το θέμα είναι να σβήσει φωτιά. Σε αυτό δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε και κυρίως μπαίνει και το πρόβλημα της προσωπικότητας που πολύ συνειδητά, έστω και αν αυτό είναι μια ομάδα, θέλουν να φανούν ως ηγέτες. Και αυτό κανένας το καταλαβαίνει από τη χρειά της φωνής όταν μιλάνε. Δεν μιλάνε άνθρωποι, ναι. Μιλάνε σαν προφήτες. Να σώσουν τον κόσμο. Ναι. Είμαστε μια συντηρητική κοινωνία, πιστεύω. Από συντηρητική ως αντιδραστική. Δηλαδή, να πάρουμε μικροπαραδείγματα. Ο τρόπος που οδηγούν έχει καμία συλλογικότητα. Ο τρόπος όλος που πετάει το τασάκι του στον δρόμο, σέβεται το περιβάλλον. Να πάρουμε τη μικρή κοινότητα της πολυκατοικίας. Έχει διαμορφωθεί ποτέ παρέα στην πολυκατοικία. Είναι ένας κουτσεμπολεύει τον άλλον. Λοιπόν, στο σημείο, δηλαδή η πολυκατοικία θα μπορούσε να ήταν τέλος δημοκρατίας. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν. Εγώ είχα κάνει πρόταση να κάνει ένα κίνημα που κατάνε στην πολυκατοικία του δηλαδή και να κάνουμε την τεράστια κήπο. Με κλιματαριά. Να μαζεύονται εκεί πέρα το βράδυ να κουβεντιάζουν. Και λέει, λοιπόν, τα νερά, θα τα διαβρώσει, θα κάνει να δείξει, λέει, τα ροδοποντίκια, δεν λένε. Έχουμε μια ψευδέστηση ανωτερότητας και θέλουμε να διατηρήσουμε. Ίσως αυτό να είναι συντήρηση τελικά.
να θεωρώ ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα, με μια ψευδαίσθηση, όχι με κάτι το οποίο μπορώ να το αποδείξω. Ναι, θέλει να είναι ο μικροβεντετισμός της παρέας. Όταν είχαμε κάνει, είχαμε ένα πολιτιστικό στέκι εδώ πέρα, τελειωμένοι δύο, και κάναμε γλεντάκια. Και φώναξα κάποιους από τη γειτονιά, υποδέστερους από τον κανονικό της γειτονιάς. Και λέμε αυτούς φώναξες. Έχουν ανοιχτός χώρος είναι. Εδώ έχουν κάνει για τη γειτονιά. Διαλέγουμε μονάχα την... Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ε. Λοιπόν, αυτό βάζει πάρα πολλά εμπόδια. Πάρα πολλά εμπόδια, γιατί αν δεν δημιουργηθούν, όπως το λένε και οι χριστιανοί, αγαπητικές σχέσεις, δίνεται σύνολο. Δηλαδή, η έννοια του οπλίτη με την ασπίδα του υπεράσπιζε το διπλάνο του, δημιουργούσε σχέσεις ζωής και θανάτου. Ήξερες ότι η ασπίδα του οπλίτη είναι για σένα, δεν είναι για αυτόν. Ναι. Δύο λέξεις για την εμπειρία σας με την, αυτό που λένε πολιτική οι περισσότεροι, γιατί ήσασταν μια ζωή στην πολιτική, αλλά για κάποιους μήνες ήσασταν και βουλευτής. Τι τελικά έγινε εκεί πέρα? Πρώτος αναρχικός βουλευτής λέγανε τα λαϊκίστικα έντυπα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως αναρχικός. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος της πολιτικής, της σκέψης. Είμαι ένας χειρόνακτας. Δηλαδή δεν ανήκω σε κάποιο δόγμα συγκροτημένο. Απλά ψάχναμε. Λοιπόν, η εμπειρία ήταν ότι τελικά είναι ένα μυστολείο του νεκρού πολιτικού λόγου. Όλα είναι τυπικά, όλα είναι στημένα, και ενώ υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής που λέει ότι ο βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση, όποιος ψηφίζει κατά συνείδηση διαγράφεται. Κοροϊδία. Βέβαια, αν ήθελε κάποιος να κάνει τον έξιμα, θα σου έλεγε κοροβέση, αυτό το ήξερες και πριν να πας εκεί πέρα, δεν ήταν μια έκπληξη. Φαινόταν αυτό, το ξέρουμε τα 18 μας. Όχι, πάντως ήταν χρήσιμη η εμπειρία σας εκεί μέσα. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία. Δηλαδή ήταν σαν να έκανε ένα ρεπορτάζ στάδιτα. Έτσι, αυτό ναι. Είναι. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω ρεπορτάζ το Περιστήλιο, μέχρι εκεί πέρα μας αφήνει. Μέσα δεν μπαίνει κανένας. Mm. Και μπήκα μέσα, είδα τώρα τα χασμουριτά τους. Να τα άλλα και λέω. Μια φορά είμαστε 7-8. Ήταν ο Νεράτζης πρόεδρος, ο οποίος είναι άνθρωπος με χιούμορ και ευπροσίγωρος. Και λέω, κύριε πρόεδρε, εδώ πέρα μοιάζει σαν Κάφκα. Δεν πάμε, πέντε άνθρωποι είμαστε. Δεν πάμε στο κηδικείο να πιούμε κανένα καφέ. Μια σωστή πρόταση, σε όλα τα απογορεύει ο κανονισμός. Πόσο καιρό είσαι σαν βουλευτής? 2 χρόνια. Λοιπόν, ψάχνοντας τώρα εγώ να δω τι το έργο σας και είχατε κάνει και επερωτήσεις και για τα μεταλλεία και για οικολογικά θέματα πολλά, εξοργίστηκα με τον έκταση που πήρε μια και μόνη δήλωσή σας για τον Κύρκο, για τις Ζήμενες, για τα αν τα πήρε. Και αυτό που εξοργίστηκα ήταν ότι και ο ειδικός σας χώρος δεν σας στήριξε όπως θα έπρεπε. Ήταν μάλλον εναντίον σας. Σας έχει μείνει κάποια πικρία από όλη αυτή την ιστορία? Όχι, γιατί ξέρω πώς λειτουργεί η αριστερά. Έχω διαβάσει και την ιστορία της. Και ξέρω πώς λειτουργεί. Καταρχήν, δεν έκανα καμία δήλωση. Αυτό το επινόησε ο συνασπισμός σου, κύριε Βηγή. Απλά σε μια συνέντευξη που είχα δώσει στο κανάλι 10 του Πειραιά, με ρωτήσανε για το σκάνδαλο της Siemens και μου λέει, πιστεύετε ότι η αριστερά είναι εμπλεγμένη? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Δεν είπα το καταγγέλλω. Διαμορφώνω μια πίστη που πρέπει να αποδειχθεί. Τώρα, αν εγώ είχα ένα άσωστο μανίκι, αλλά αυτό δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω, γιατί και οι δυο, και ο Φλωράκης και ο άλλος έχουν πεθάνει, αλλά εγώ το ξέρω. Απλά δεν έχω τα στοιχεία να τα αποδείξω. Από την άλλη πλευρά, έρχεται
προς επίρρωση, η αυγή δεν έπαιρνε τον Τσαουσέσκο. Πώς έβγαινε η αυγή. Ο Στάλιν δεν έκανε ληστείες στην Τυφλίδα, πώς λέγεται, Τυφλίδα. Ότι η αριστερά έχει πάντοτε ανάγκη από χρήματα. Από κάπου να τα πάρει. Μπορεί να τα πάρει, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι τα πήρε να τα βάλω στην τσέπη, τα Τσοχαντζόπουλα. Στο σημείο που τα έχουν πάρει ήταν για να τα δώσουν στο κόμμα. Και τελικά, ό,τι και να είναι, έστω και να είναι και έτσι και να μην είναι έτσι, μην είναι αδιάφορο, αν και μεταξύ μας. Είναι αυτονόητο αυτό. Από κάπου πρέπει να κινηθεί και αυτό ο κομματικό μηχανισμό. Πρέπει να είσαι αφελή για να πιστεύει ότι όλα αυτά. Φτάνει η συνδρομή, φτάνει η συνδρομή. Με τα κουπόνια και με τα κουπόνια. Τα τυπογραφία και το χαρτί να τυπώσουν, από πού θα βρουν τα χρήματα. Εγώ αυτό που έχω σχολιάσει, λέω, αν είναι κοροβέσει, θα μου είχε μείνει ένα παράπονο. Δεν με στηρίζουν οι σύντροφοί μου, δεν με στηρίζουν. Όχι, είναι μακριά η παράδοση ότι τα κομμουνιστογενή κόμματα υπερεθμών ανεχθούρα έχουν την αριστερά τους. Ο πρώτος της εχθρός είναι η ίδια της η αριστερά. Η αριστερά της Πατερίδα. Είδαμε την ίδια με τους Μπολσεβίκους και σε όλα τα κόμματα. Γιατί όπως διαμορφώνεται το ιερατείο, η ιεραρχία κλπ, πάει ο άλλος και τους βάζει προβλήματα και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι στο βάθος, δεν ξέρω πόσο συνειδητά ή ασυνείδητα, ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν με μια αριστερά. Ας έρθουμε λίγο στο λογοτεχνικό σας έργο. Κράτησα δύο έργα σας που είναι, για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη όταν τα διάβασα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι περίμενα τον πολιτικό, το θεωρητικό Κοροβέση, όπως και η σημερινή συζήτηση είναι μεγάλη έκπληξη. Ήρθα να βρω έναν άνθρωπο, αυτό που λέμε ψημένο της αριστεράς, και βρίσκω ένα φιλόσοφο που μου λέει κοίτα προς τα μέσα, όχι προς τα έξω. Εγώ περίμενα να ακούσω κάτι για ένοπλο αγώνα και τελικά μάλλον είναι και το αυτονόητο αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε όλοι προς τα μέσα. Μένουμε λοιπόν σε δύο έργα. Γυναίκες ευσεβείς του πάθους. Μιλήστε μας λίγο για το έργο σας. Υπάρχει πάντοτε, από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδιά, το μυστήριο της γυναίκας. Πάντα του υπάρχει κάτι στις γυναίκες που δεν καταλαβαίνουμε. Με τα χρόνια έρχονται εμπειρίες από εδώ, από εκεί, και τελικά πάντα μένει κάτι άλυτο. Οπότε επινέασα την ιστορία, κάποιες από αυτές τις ιστορίες, τις έχω ακούσει από φίλους από εδώ, από εκεί. Επινέασα την ιστορία ενός μπαρ φανταστικού, αλλά στην ουσία είναι το... είναι εδώ πέρα το μπαράκι στην Πατησίων, το Ρεβουάρ. Το Ρεβουάρ. Που είχε ένα πατάρι. Και εκεί πέρα γινόντουσαν τέτοιες συζητήσεις, αλλά φιλοσοφικές για τις γυναίκες και τα τέτοια. Και μου ήρθε τώρα να μαζέψω αυτές τις εμπειρίες, να τις αναπτύξω ελεύθερα με φαντασία μου, γιατί αν μείνει στο πραγματικό, φοβάσαι πάρα πολύ ότι θα αναγνωρίσω άλλο τον εαυτό και θα σου πει δεν είμαι έτσι εγώ. Οπότε πρέπει να κάνεις μια φυγή προς τα μπρος για να φτιάξεις ένα χαρακτήρα. Ουσιαστικά μάλλον είναι πραγματικές ιστορίες, αλλά καμουφλαρισμένες θα λέγαμε λίγο για να μην αναγνωρίζονται κάπως έτσι. Ναι, είναι αυτό που λέει ο δάσκαλός μου Ρολάν Μπάρτα, ότι όλα έχουν υποθεί. Όλα έχουν υποθεί. Η δουλειά της λογοτεχνίας είναι σαν του ζωοκλέφτη. Παίρνεις ένα άσπρο άλογο, το βάφεις μαύρο και το πουλάς στον ιδιοκτήτη του. Να μην αναγνωρίζεται. Λοιπόν, το θέμα είναι η επεξεργασία. Οπότε σκέφτηκα έτσι ένα είδος μικροσυμποσίου σχετικά με τις γυναίκες κάπου ο κοινός παράγοντας αυτά είναι ότι σπάνε τον ανδρισμό του. Δεν είναι αυτό που υπόθηκε, αυτό που είπε Τατσόπουλος, ότι πέταξε τη μισή Αθήνα. Αυτοί είναι μάλλον άνθρωποι συντετριμμένοι από τις σχέσεις τους. Ή τις κρατάνε μια, δηλαδή είναι μια άλλη πτυχή. Απλοϊκή δήλωση, αφελής δήλωση ή μάλλον με κάποια άλλα κίνητρα.
θα λέγα καμία αντίληψη στην απλοϊκή. Απλά νομίζω είναι εικόνα που γύρω είναι αυτό. Γιατί είχε κάνει και προηγούμενες δηλώσεις που δεν ήταν. Οι ιστορίες αυτές λοιπόν διαδραματίζονται στο... στο Ρεβουάρ. Όπου εκεί... όπου εκεί ο καθένας με τη δύναμη, μάλλον με την επίρρεια του ποτού, το ποτό μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο είναι απελευθερώνει. Ναι. Από κάποιο σημείο και μετά αποβλακώνει. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα έχουν τη δυνατότητα να πούνε αυτά τα πράγματα, τα οποία τελική ανάλυση δεν είχαν κατανοητά από τις γυναίκες ή τουλάχιστον δεν τα πάνε έτσι. Οπότε είναι ένα είδος εξομολόγησης, χωρίς να ζητά κάποιος δικαιοσύνη. Απλά είναι η εμπειρία για να ακούσει μια άλλη εμπειρία. Κατά κάποιο τρόπο ανταλλάσσουν ιστορίες, όπως γινόντουσαν στα τραγούδια, που έλεγε σαν τραγούδι και όλους απαντούσαν. Κάπως έτσι ήταν. Ετοιμάζετε κάτι αυτή την εποχή? Έχω ετοιμάσει ένα βιβλίο, το οποίο είναι ποιητικότροπα μικρά κειμενάκια, σε συνδυασμό με μερικά πράγματα ιστορικά που μου έχουν κάνει εντύπωση. Ένα από αυτά, έτσι για να έχω μια μικρή ιδέα. Ότι λόγω χάρη. Δηλαδή και τα οποία αφηγούμε, όχι αλλά καβάφι. Το καβάφι χρησιμοποιεί ιστορικά πρόσωπα. Αλλά μετράει η αφήγηση. Ότι τώρα δεν το πω πώς το έχω γράψει, δεν το θυμάμαι, αλλά ο Χούγκο Μπος έντεσε το γερμανικό στρατό, που είναι της μόδας τώρα, έτσι. Ο Φόρντο τροφοδότησε τα αυτοκίνητα για να πάνε στη Σοβιετική Ένωση. Η Standard Oil έδωσε την βενζίνη. Η Μπάγερ χρησιμοποιούσε εχμαλώτους πολέμους ως πειραματόζωα. Όλες οι μεγάλες εταιρείες, η Siemens, παίρνανε εχμαλώτους πολέμους, που απαγορεύεται αυτό, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Deutsche Bank χρηματοδότησε το Auschwitz. Ο Ρότσιλντ, βέβαια αυτός, χρηματοδοτούσε τα πειράματα του Μέγκελε. Και όλοι αυτοί σήμερα, οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, ζουν και βασιλεύουν και κανένας από αυτούς δεν τιμωρήθηκε, γιατί χωρίς αυτούς θα μπορούσε να κάνει τον πόλεμο Χίτλερ. Οι ίδιες εταιρείες θα ξανάρθουν στην Ελλάδα με τις γερμανικές επενδύσεις. Μετά το 20. Δεν έχουν φύγει και ποτέ. Εδώ είναι έτσι κι αλλιώς. Θα έρθουν σε άλλη κλίμακα. Θα έρθουν σε άλλη κλίμακα. Κύριε Κολοβέση, μια ζωή στους κοινωνικούς αγώνες. Τι έχετε να συμβουλεύσετε τους νέους μας πρώτα απ' όλα? Ότι όταν κάνουν κάποιο κοινωνικό αγώνα, δεν είναι για κοινωνική δικαίωση. Είναι για δικαίωση του εαυτού τους. Αν πάρει μόνο κοινωνική δικαίωση, χαθήκανε. Να συγκλονίσετε. Θεωρείτε ότι ανήκετε στους νικητές, στους ηττημένους, στους ανθρώπους που ακόμα περιμένουν να δικαιωθούν? Όχι, δεν περιμένω καμιά δικαίωση. Αυτό που περιμένω είναι να μπορέσω να συνεχίζω να εκφράζω την αλήθεια μου χωρίς να σκέφτομαι τις συνέπειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.